θα έχετε δει όλο το τελευταίο διάστημα, διεξάγεται ένας μονομέτωπος αγώνας από την αστική τάξη, τα κόμματά της, τα κανάλια της, ενάντια στη λαϊκή ενότητα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο λόγος που το κάνουν είναι γιατί καταλαβαίνουν πολύ καλά ότι η λαϊκή ενότητα είναι το μέτωπο εκείνο που μπορεί, έχει τις δυνατότητες, την προοπτική, την επόμενη μέρα να συγκροτήσει το κοινωνικό, ταξικό, αντιμνημονιακό μέτωπο, το αριστερό μέτωπο εκείνο, με την εργατική τάξη, με τα φτωχά λαϊκά στρώματα, με την νεολαία, που δεν κατάφερε, δυστυχώς, λόγω της εγκληματικής πολιτικής της ηγετικής ομάδας γύρω από τον Τσίπρα, να υλοποιήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και να συγκρουστεί με την πολιτική αυτή των μνημονίων. Το μέτωπο εκείνο που θα μπορέσει πραγματικά να ακυρώσει τα μνημόνια, να τσακίσει αυτή την πολιτική της λιτότητας, να συγκρουστεί με το ίδιο το σύστημα που τα γεννά και το υπηρετούν. Για να γίνει αυτός ο αναγκαίος στόχος εφικτός, το πρόγραμμα της Λαϊκής Ενότητας περιλαμβάνει πολύ σημαντικές παρακαταθήκες προγραμματικές που επιτρέπουν να υπάρξει μια τέτοια συσπήρωση σε μια τέτοια κατεύθυνση, όπως είναι η εθνικοποίηση των τραπεζών, αναγκαίο μέτρο για να ελαφρυνθούν τα φτωχά νοικοκυριά, όπως είναι η εθνικοποίηση των στρατηγικών τομέων της οικονομίας με εργατικό και λαϊκό έλεγχο, όπως είναι η έξοδος από την ευρωζώνη και η σύγκρουση με τα επιτελεία και την πολιτική των ευρωπαϊκών επιτελείων, τα επιτελεία της λιτότητας. Τα μέτρα αυτά τα οποία αγνοούν επιδεικτικά σε όλη την προεκλογική εκστρατεία και τονίζουν μονοσήμαντα, προσπαθώντας να δείξουν ότι η λαϊκή ενότητα είναι το κόμμα της δραχμής. Εμείς αυτό που πρέπει να απαντήσουμε είναι ότι δεν είμαστε υπερασπιστές ενός άλλου νομίσματος, αυτό το ξέρουν πολύ καλά, πρέπει να το ξέρει και ο κόσμος. Είμαστε υπερασπιστές μιας άλλης πολιτικής, ενός άλλου κοινωνικού συστήματος σε τελική ανάλυση. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να στηριχθεί η λαϊκή ενότητα, πρέπει να είναι δυνατή την επόμενη μέρα στη Βουλή για να είναι η φωνή των καταπιεσμένων, για να είναι η φωνή των αδύναμων, για να είναι η φωνή των θυμάτων του μνημονίου που θα συνεχίσουν να εκτελούν την επόμενη μέρα όποιος και να βγει πρώτος, γιατί είναι ο αναγκαίος εκείνος φορέας που αυτή τη στιγμή μπορεί να βάλει μπροστά την ενότητα ολόκληρης της αριστεράς, την ενότητα και της υπόλοιπης αριστεράς, και αυτό είναι το πλεονέκτημά του σε σχέση με τα άλλα κομμάτια της αριστεράς που κατεβαίνουν σε αυτές τις εκλογές, για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το αναγκαίο μέτωπο. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν, σας καλωσορίζω στην εκδήλωση και σας καλώ να δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη των εκλογών, σαν ένα σταθμό όμως, γιατί η πραγματική μάχη θα δοθεί την επόμενη μέρα. Μάχη αντιπολίτευσης σε αυτή την κυβέρνηση που θα προκύψει, που όποια και να είναι, θα είναι εναντίον μας. Μάχη για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα και να χαράξουμε το δρόμο για την επόμενη μέρα. Ευχαριστώ.